Θέλω να είσαι σοβαρή σε αυτή τη συνέντευξη. Μπήκε το 2019. Θέλω λίγο να είσαι σοβαρή, μετρημένη και όπως πρέπει. Εντάξει. Υπόσχεση, it's a deal. Εσύ τι θα ήθελες να σου φέρει το 2019? Δεν θέλω κάτι συγκεκριμένο, όχι. Θέλω να έχω καλές συνεργασίες, όπως αυτή η φετινή, ας πούμε, εδώ στο θέατρο Ήβη. Επαγγελματικά είσαι πολύ καλά. Στα προσωπικά, θα ήθελες κάτι ακόμα, ας πούμε, τη νέα χρονιά? Στα προσωπικά, να βρεθεί ο άνθρωπος, επιτέλους θα μπορέσει να με αντέξει 24 ώρες το 24ωρο. Δεν αντέχω πολύ. Δεν με αντέχουν και εμένα οι άνθρωποι, δεν τους αντέχω κι εγώ πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις σκεφτεί ποτέ το γάμο? Όχι. Το γάμο σαν τι, ας πούμε. Τη συμβίωση, ναι, δεν έχω θέμα, αλλά το γάμο σαν γάμο. Έχεις συγκατοικήσει ποτέ? Όχι. Άστο, πολύ λίγο. Δεν μπορώ. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να περιμένεις, ας πούμε, επειδή είναι ο άλλος στην τουαλέτα, να μπει στην τουαλέτα, μπορεί να μου χαλάσει όλη μου τη μέρα. Μόνη σου έχεις αντέξει να μείνεις? Εντελώς μόνη μου, πάλι όχι. Τότε που ήμουν στο πρωινό με το Γρηγόρη. Καλή χρονιά, Γκρέγκορι. Τον αγαπώ. Είχε λεσάξει, γιατί άπειρες ώρες τα ταξί πήγαινε, έλα ώρες αιχμής και τέτοια. Μου λέει εσύ, πάρε πια νίκια σε, μου λέει, ένα σπίτι εδώ δίπλα στα Μελίσια. Μου λέει να έρχεσαι στο στούντιο κάθε, μου λέει χάλεις τόσες ώρες από τη ζωή σου με την κίνηση και αυτό και αϊπνία και τέτοια. Ναι, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Τη δεύτερη χρονιά λοιπόν νοικιάζω ένα σπίτι στα Μελίσια. Όλα, μετακόμισα, επίπλωση αυτά, έκανα την επανάληψη ότι φεύγω από το σπίτι, θα είμαι μόνη μου, τριαλαρό. Μπούρδες, πόσο έμεινα σε αυτό το σπίτι, πες. Πόσο άντεξες? Μία μέρα. Ψέματα, λες. Έμεινα μία μέρα. Το κράτησα 3-4 μήνες νοικιασμένο. Τρεπόμουν να πω στο δικό του, γεια σας. Μένεις με τη μαμά σου? Ναι, με τη μαμά μου, την αδερφή μου, τις θείες μου, την ξαδέρφη μου τώρα που έρχεται και μας βοηθάει. Είναι από τις μαμάδες όμως που θα σου πει άντε, βρε παιδί μου, και εσύ να παντρευτείς. Α, ποτέ. Ποτέ, ίσα το αντίθετο. Άντε, καλά, τι να παντρευτείτε να κάνετε, δεν είδατε τα δικά μου τα χέρια? Στην ηλικία σου λες? Αμέ. 47, πατημένα. Είχες ποτέ, ας πούμε, ξέρεις αυτό το κοιτάζοντας στον καθρέφτη, το μήπως να πειράξω αυτό, να κάνω? Όχι. Καταρχάς, γενικώς φοβάμαι τους γιατρούς. Και μιλάμε, να σου πω και κάτι. Βλέπω γελάς, έχεις όλες τις εκφράσεις. Είναι και μια μόδα, βρέγα. Δεν έχω κάνει τίποτα ποτέ. Δεν με πιστεύουν. Αλλά είναι τα κιλά, έχω να σας πω. Γιατί το πάχος σε όλα κάνει κακό. Στο μόνο που κάνει καλό είναι ότι σε φράπα. Σου έχουν τύχει όλα αυτά τα χρόνια συνεργασίες που να μην πέρασες καλά? Αμέ. Πώς δεν μου έχουν τύχει? Όχι συνεργασίες, μου έχουν τύχει άνθρωποι συγκεκριμένοι μέσα σε ωραίες συνεργασίες που μου το έχουν μαυρίσει όλο. Όταν βλέπεις ανθρώπους που πάνω στη σκηνή το εγώ τους είναι πιο πάνω από το καλό του συνόλου και από το καλό αποτέλεσμα γενικά της παράστασης, δεν είναι ωραίο. Το να μην πλασάρεις σωστά, να μην σου δίνει σωστά την ατάκα όταν έχεις αστείο μετά, για να μην σκάει το αστείο κάτω, το να σου κάνει ψιλοβροχά, το να σου κάνει μουτζούρες, να μιλάει πάνω όταν μιλάς, να κάνει. Και ακούγεται ένα μπζζζ αυτό που. Και δεν σκάνε κάτω τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν ηθοποιοί που όταν μιλάνε μετακομίζουν τα ύπουλα τη σκηνή και κάνουν θόρυβο για να μην ακούγεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τι λες τώρα? Ούτε στο σχολείο θέλω να πω πολύ παιδιάστικες συμπεριφορές. Δηλαδή, που λες είναι δυνατόν να το κάνουν αυτό μεγάλοι άνθρωποι, όχι ηθοποιοί. Μεγάλος άνθρωπος είναι δυνατόν να λειτουργεί έτσι. Καλά, παιδιά, το θέατρο είναι μια συλλογική δουλειά. Πόσο είπε εγώ πριν για να το κάνει? Είχε γι' αυτό το τελευταίο χρόνο που με ακούσει τέτοια περιστατική. Μέχρι τότε το θέατρο ήταν θωρακισμένο από τέτοια. Δεν θυμάμαι ότι δεν του έδινε την ατάκα. Για το. Να το πω. Δεν θυμάμαι. Στην περίπτωση του Παπαγιάννη και τη. Α, βέβαια, τη Σοφία Παπαγλίζου. Αυτό έγινε πέρσι. Κατηγορήθηκε γι' αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, για να τα λέει η γυναίκα, συμβαίνουν. Σίγουρα αλλά τώρα συμβαίνουν. Αυτή η συμπεριφορά. Για παιδιά, να σας πω κάτι. Όντως έχει δίκιο ο Δημήτρης. Την τελευταία χρονιά ακούμε συνέχεια περιστατικά. Πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς ήταν που είχαμε την Κατερίνα την Τζάβαλου που έλεγε για το φρικτό μπούλιν επί σκηνής που δέχτηκε. Από συνάδελφό τη. Ναι, το καταλαβαίνεις τώρα, να μετακινήσει τα έπιπλα ο άλλος για να πέσει. Και που μιλάει πάνω στην ατάκα και ο άλλος. Όλα αυτά έχουν και κωδικοποιηθεί. Ψιλόβροχα. Για να υπάρχει αυτή η έννοια, πάει να πει ότι γίνεται εδώ και χρόνια. Είναι μέθοδος. Είναι ένας που μουρμουράς τώρα πάνω στην ατάκα του άλλου που οι ηθοποιοί ξέρουν ότι δουλεύουν με ατάκες για να βγάλουν το γέλιο. Δηλαδή, αν τρως του άλλου την ατάκα, σημαίνει ότι του κόβεις το γέλιο και το χειροκρότημα. Ξέρω περίπτωση που του έχει κόψει ολόκληρο μέρος συμμετοχή στην παράσταση. Ο επικεφαλής του σχήματος, ας πούμε. Εμένα, παιδιά, μου κάνει πολύ εντύπωση που ουσιαστικά η Σοφία είπε ότι δεν μπόρεσε να μείνει μόνη της. Κοίταξε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης σαν φίλος που της είπε, όχι μόνο για την. Αρκεί να την έπαιρνε και του χρόνου, βέβαια. Α, τη δεύτερη. Α, η δεύτερη ήταν που πήγαινε μετακόμισε. Μετακόμισε για την άλλη χρονιά.
Τώρα δυστυχώς το σκίσαμε. Ναι, δεν αναφερόμουν στην απόσταση και στο επαγγελματικό ότι έπρεπε να τολμήσει ναι, να μείνει κοντά. Και μόνη ναι, της. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, η Σοφία είναι μια γυναίκα που είναι τρομερά προσκολλημένη στη μητέρα της, από ό,τι κατάλαβα. Μα δεν είναι μόνο η μαμά της, είναι και οι θείες και οι ξαδέρφες ναι. Και... Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, της... υπάρχει μια προσκόλληση. Γιατί ούτε από το σπίτι αυτό θέλει να φύγει. Μένει ακόμα με τη μαμά, από ό,τι λέει, και με τους συγγενείς. Και... η ίδια λέει την ηλικία στα 47 και λέω δεν μπορεί μάλλον... να συζήσει κιόλας. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι δεν μπορώ να περιμένω στο μπάνιο τη σειρά μου. Έχει να κάνει λίγο και με. Το... Δεν είναι μόνο ο σύντροφος και το παιδί σου θα περιμένεις. Όταν ζεις με άλλους ανθρώπους, δεν μπορεί να μην κάνεις βήματα πίσω. Έτσι είναι η ζωή. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα αστείο, δεν ήταν ο... δεν είναι λόγος. Απλώς είναι ένα αστείο. Ο λόγος ναι, φαντάζομαι είναι άλλος. Λίγο πιο αλλά είπε κιόλας ότι υπάρχει ένας συνωστισμός στο σπίτι. Ναι, αλλά και εκεί που ζει. Και εκεί που ζει έχει συνωστισμό. Παιδιά, κάτσε ήρεμα και κάτσε όμορφα. Το θέμα είναι κάποιος να είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι... Βρε, δεν θα πούμε εμείς τη Σοφία πώς θα είναι αυτό ευτυχισμένη. Αυτό θέλω να πω. Όχι, η Άστα πρέπει να παραμείνει μόνη. Δείχνει πολύ ευτυχισμένη. Και δείχνει, είπε την πολύ. Ηλικία της, γι' αυτό το σχολιάζω, φαίνεται 37, ενώ είπε ότι είναι 47.